Στα Τέμπη, η Ελένη Ιατρού, βλέπουμε ότι βρίσκεσαι στη Σύραγγα, η οποία, όπως μαθαίνουμε, αρχές Απριλίου θα είναι έτοιμη να παραδοθεί. Καλή σας ημέρα λοιπόν από την κοιλάδα των Τεμπών που εμείς τη βλέπουμε από μία άλλη οπτική της. Από μία από τις τρεις δίδυμες σύραγγες, ένα έργο 25 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 11 χιλιόμετρα είναι δίδυμες σύραγγες. Αυτή που βλέπετε πίσω μας είναι 6 χιλιόμετρων και είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια. Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2008, σταμάτησε λόγω κρίσης και πάυσης χρηματοδότησης από το 2011 μέχρι το 2014 και μέχρι τις 31 Μάρτου 2017, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα είναι πανέτοιμο να ολοκληρωθεί. Μπορείτε να δείτε και πίσω μας με τη βοήθεια του οικονολήπτη Ευθύμης Σημαδόπουλου, συνεχίζονται οι εργασίες. Την Πέμπτη, μάλιστα, μετά το μεσημέρι, θα γίνει μια πολύ μεγάλη άσκηση ετοιμότητας μεγάλης κλίμακας για να δούμε ότι και από πλευρά ασφαλείας τα πάντα θα είναι έτοιμα. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού, τελικού προϋπολογισμού 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φάρδους, όπως βλέπετε, η κάθε μία από τις σύραγγες 15 μέτρων και ύψους 5 μέτρων. Έχει ανά 300 μέτρα εξόδους διαφυγής και κάθε 900 με εξόδους, από τις οποίες θα μπορούν και να μπαίνουν σε τυχόν έκτακτα συμβάντα πυροσβεστικά οχήματα ή ασθενοφόρα. Μάλιστα. Εντός 15 δευτερολέπτων, Άννα, θα ενημερώνεται το κέντρο διαχείρισης για τυχόν πρόβλημα. Ναι. Ενώ τα στιθέα, γιατί είναι τρεις οι σύραγγες αυτές οι δίδυμες που βλέπετε, είναι στον Πλωταμόνα 3 χιλιόμετρα, είναι εδώ 6 στα Τέμπη και λίγο πιο κάτω στον Ευαγγελισμό, άλλα 2 χιλιόμετρα. Στα στιθέα, λοιπόν, θα υπάρχουν τέτοιου τύπου διαζώματα, τα οποία δεν θα σπάνε, αλλά θα επαναφέρουν το όχημα μέσα στο οδόστρωμα για να αποφεύγονται τα χειρότερα, θα θυμίσω, συμβάντα που φεύγουν λεωφορεία και πέφτουν σε γκρεμούς με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ νεκρά τροχαία. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τις 3 Απριλίου, αν όλα πάνε καλά, να γίνουν και τα εγγένεια και η παράδοση στην κυκλοφορία αυτού του δρόμου που θα φέρει την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα πιο κοντά, αφού η διαδρομή θα είναι 4 ώρες και 15 λεπτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Ιατρού. Πραγματικά μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Ένα έργο πολύ αναμενόμενο. Σε κάθε περίπτωση, σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία.